Θρασίτατοι απατεώνες εξακολουθούν να σαρώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς δεκάδων πολιτών σε όλη την Κρήτη. Τελευταία θύματά τους ο δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος Μανώλης Φραγκάκης και άλλοι τρεις Ηρακλειώτες που βρέθηκαν ταυτόχρονα στην ασφάλεια για να καταγγείλουν ότι εξαπατήθηκαν. Ο κόσμος πρέπει να προσέξει. Να μην εμπιστεύεται κανένα. Όπως εξηγεί ο Μανώλης Φραγκάκης, ο δράστης ευνηδίασε τον ίδιο και τη σύζυγό του το πρωί της Κυριακής. Φεύγοντας από μνημόσυνο και ενώ επέστρεφαν σπίτι, ο άγνωστος κάλεσε στο κινητό του δημάρχου, παριστάνοντας τον αδελφό πελάτη της εταιρείας του Μανώλη Φραγκάκη και ζητώντας τραπεζικό λογαριασμό δήθεν για να καταθέσει 380 ευρώ που όφειλε ο αδελφός του στην εταιρεία. Ήταν ένας κύριος ο οποίος μου λέει ότι. Χρωστάμε 380 ευρώ και θα θέλαμε ένα λογαριασμό για να σας τα βάλουμε. Λέω, παιδιά, αν χρωστάτε 380 ευρώ, το τιμολόγιο που έχετε γράφει απάνω το IBAN και μπορείτε κάλλιστα να τα βάλετε στο λογαριασμό αυτό. Όχι, γιατί τα χρωστάει ο αδερφός μου, και εγώ δεν έχω το τιμολόγιο και πρέπει οπωσδήποτε να μου πείτε να κάνετε μια κλήση στην τράπεζα να μας δώσει το πενταψήφιο κωδικό, το PIN. Για καλή του τύχη, ο Μανώλης Φραγκάκης έδωσε ένα δευτερεύοντα τραπεζικό λογαριασμό, αλλά και το πενταψήφιο PIN που του ζήτησε. Μέσα σε λίγα λεπτά το τηλέφωνο ξαναχτύπησε με τον ίδιο απατεώνα να ζητά λογαριασμό και PIN από άλλη τράπεζα για να στείλει εκεί τα χρήματα. Ο Μανώλης Φραγκάκης αντέδρασε κλείνοντας το κινητό, ενώ έκανε έλεγχο στον τραπεζικό λογαριασμό για να διαπιστώσει εμβρόντιτος ότι όχι μόνο δεν είχε γίνει καμία κατάθεση, αλλά απέναντίας 7.800 ευρώ που είχε ο λογαριασμός έκαναν φτερά. Είπε ότι καθυστέρησε και δεν μπορούσε να βάλει τα χρήματα, μόνο να του δώσουμε ένα PIN από την Εθνική Τράπεζα. Εκείνη την ώρα παρέμβηκα εγώ και είπα, άρχισα και φώναζα και τους πήρα το τηλέφωνο και λέω, όχι, δεν του δίνουμε. Το είδαμε αμέσως και ξεκινήσαμε αμέσως τη δικασία μπλοκαρίσματος. Αλλά το κακό είχε γίνει. Όπως ενημερώθηκε από την ασφάλεια όπου κατέφυγε, ήταν το τέταρτο θύμα που περνούσε το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου την ίδια ημέρα. Παράδοξο και το. Δηλαδή σε μια μέρα μέσα τέσσερις. Γιατί για να πάρεις από τέσσερις ανθρώπους, πάει να πει ότι μπορεί να σου κάνει και 100 τηλέφωνα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο απατεώνας σήμερα το πρωί τηλεφώνησε και στο σταθερό τηλέφωνο της εταιρείας του δημάρχου, πουλώντας το ίδιο παραμύθι προκειμένου να αποσπάσει το λογαριασμό άλλης τράπεζας. Σήμερα πήρε στο σταθερό της εταιρείας με τα ίδια λόγια ότι θέλω να καταθέσω χρήματα και θέλω να μου δώσετε. Σήμερα πήρε πάλι στο σταθερό της εταιρείας τώρα.